Αγαπητοί συνάδελφοι, γνωρίζετε όλοι το ζήτημα το οποίο για χρόνια μπαίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο σε σχέση με τα οχτάμινα. Εμείς έχει απασχολήσει να προσπαθήσω όσο μπορώ σύντομα να αναφέρω το ιστορικό ότι εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο ζητάμε 1.000 θέσεις εργαζομένων, μόνιμους, το οποίο όμως δεν γίνεται αποδεκτό. Γνωρίζετε το πλαίσιο το οποίο κινούμαστε με βάση τα μνημόνια αλλά και τις αποφάσεις των κυβερνήσεων πριν από τα μνημόνια και μετά, ότι έχουμε για πάρα πολλά χρόνια να γίνουν προσλήψεις στο Δήμο μόνιμου προσωπικού και ότι πλέον έχει μπει στη ζωή το θέμα των οχταμήνων. Αυτό το ζήτημα το οποίο έχουμε σήμερα είναι ότι οι εργαζόμενοι αυτοί, οι οποίοι έρχονται και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, όχι μόνο αυτό το οχτάμινο, όλα τα οχτάμινα τα οποία περάσανε και αυτά τα οποία επίκειται να έρθουν, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, διότι οι θέσεις τις οποίες έχουμε εμείς ανάγκη είναι, πρέπει να καλυφθούν από μόνιμο προσωπικό και πρέπει αυτοί οι εργαζόμενοι να είναι με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και όχι με τους μισθούς και όπως μέχρι σήμερα γίνεται. Ξεκινώντας, ας πάρουμε αυτό το οχτάμινο, γιατί ό,τι πούμε γι' αυτό ισχύει και για τα προηγούμενα, γιατί αυτή η διαδικασία ακολουθείται συνεχώς. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν να είναι μόνιμοι και έχουν όλα τα δίκαια, διότι πραγματικά υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει εργασία για όλους και να μην υπάρχει κανένας άνεργος στη χώρα μας. Είναι ένα άλλο θέμα όμως αυτό, σε σχέση με το ζήτημα αυτό το οποίο έχουμε. Από την αρχή που ήρθε αυτό το οχτάμινο, εμείς ξεκινήσαμε και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, παρεμβάσεις παντού, ώστε να μπορέσουν να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, για τα οποία πήγαμε στον ΟΑΕΔ, πήγαμε στον Υπουργό Εσωτερικών, στον Υφυπουργό Εργασίας, στη Βουλή επισκεφθήκαμε τα κόμματα, με κύριο στόχο αυτό το οποίο βάζαμε ήταν να δοθεί παράταση στο πρόγραμμα μέχρι την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων έργων και την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών και επίδομα ανεργίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις για όλους όταν τελειώσει το πρόγραμμα του ΕΟΑΕΘ, μισθό σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ανάλογα με την ειδικότητα, να σταματήσει ο απαράδεκτος διαχωρισμός του μεροκάματου με βάση την ηλικία, να υπάρχει πλήρης ασφαλιστική κάλυψη και δωρεάν ιατροφαρμακευτική υπερίθαλψη, προστασία της λαϊκής οικογένειας, ώστε κανένα σπίτι λαϊκής οικογένειας να είναι στα χέρια τραπεζίτη, και να σταματήσουν οι διακοπές ρεύματος από τη ΔΕΗ σε οικογένειες που αντικειμενικά αδυνατούσαν να πληρώσουν. Αυτό δεν έγινε δεκτό από την κυβέρνηση για διάφορους λόγους, ούτε από τους υπουργούς που προανέφερα, ούτε φυσικά και στο σύνολό της η κυβέρνηση το δέχτηκε. Έφυγαν οι εργαζόμενοι, συνέχισαν όμως τον αγώνα τους ένας σημαντικός αριθμός από το σύνολο του οχταμήνου και έκανε προσπάθεια να το πετύχει αυτό μέσω δικαστικής προσφυγής, το οποίο είχε μια θετική εξέλιξη. Πρέπει να πω ότι εμείς σταθήκαμε όσο οφείλαμε και υλοποιώντας και τις αποφάσεις μας δίπλα τους και επιχειρηματολογούσαμε στα δικαστήρια για το δίκιο που έχουν να μείνουν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ότι τους έχουμε ανάγκη, γιατί τώρα για παράδειγμα που έφυγαν ένας αριθμός έχουμε τεράστιες ελλείψεις, βλέπετε όλοι και πόσα αιτήματα υπάρχουν, πόσες ανάγκες υπάρχουν για να συντηρηθεί μεγάλο μέρος της πόλης μας σε όλους τους τομείς για να λειτουργήσει, και αυτό το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Σήμερα τι έχουμε εδώ πέρα? Έχουμε τους εκπροσώπους, οι εργαζόμενοι έρχονται και ζητούν, επειδή θα προσφύγουν ξανά σε δικαστικά για να δικαιωθούν, ζητούν να βγάλουμε μία απόφαση η οποία σας το διαβάζω, ότι αποδεχόμαστε να μας απασχολείτε με συμβάσεις αορίστου χρόνου και πως θα συνενέσετε ενώπιον του δικαστηρίου των ασφαλιστικών μέτρων όσο και του δικαστηρίου της κύριας αγωγής να επιστρέψουμε στην εργασία μας και να μετατραπούν οι συμβάσεις μας σε αορίστου χρόνου, καθώς ήταν κατά πρώτον άκυρη καταγγελία αυτών και κατά δεύτερον καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση σε αυτό και πιστεύουμε ότι πρέπει να μπει σε ψήφιση έτσι όπως το ζητούν
γιατί είναι μια νομολογία που τη θέλουν με βάση και την όπως τη ήδη θέλουν να το εκτιμούν ότι πρέπει να είναι η διατύπωση, και γι' αυτό εμείς βάζω προς έγκριση αυτό το αίτημα. Συμφωνούμε εμείς ούτως ή άλλως αυτά τα οποία αιτούνται ήσαν αυτά τα οποία, με τα οποία επιχειρηματολογούσαμε στα δικαστήρια όταν πηγαίναμε από την αρχική του φάση και μέχρι το τέλος. Βάζαμε αυτά ακριβώς τα ζητήματα, γιατί είναι σωστό να μείνουν στον Δήμο και μακάρι να έχουν επιτυχή κατάληξη και αυτή η προσπάθειά τους. Ούτως ή άλλως όμως λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας συνολικός αγώνας, γιατί είναι άδικο το 2019 να υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να εργαστούν και να μην μπορούν να εργαστούν, γιατί ένα σύστημα θέλει να τους έχει στο περιθώριο. Αυτό όμως είναι ένα ζήτημα πολιτικό το οποίο δεν είναι του παρόντος, το έχουμε ξανασυζητήσει επ' ευκαιρία των κινητοποιήσεων που κάναμε στην Αθήνα, στο Ρίο, στην πόλη μας. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, δεν θα το λύσουμε αυτό τώρα. Σήμερα καλούμαστε να αποφασίσουμε στο αίτημα των εργαζομένων, το οποίο εμείς το αποδεχόμαστε έτσι όπως μας το έχουν καταθέσει, και να ψηφιστεί και να γίνει θέση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Παρακαλώ ερωτήσεις. Παρακαλώ ερωτήσεις. Ο κύριος Σιγαλός, ο κύριος Τζανάκος, ο κύριος Τσιμπούκης, κυρία Μπίρμπα. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να ρωτήσει? Ο κύριος Γρηγόρης. Υπάρχει κάποιος άλλος? Όχι. Ο κύριος Σιγαλός. Ναι, κυρία Πρόεδρε. Για να γίνει και πιο κατανοητό και η ανάγκη της συνέχισης της εργασίας των συγκεκριμένων, παρακαλώ αν έχετε τις απαντήσεις εσείς ή ο κύριος Δήμαρχος να μας πούνε σήμερα οι συγκεκριμένοι είναι εργαζόμενοι. Δεύτερον, αυτή η απόφαση που θα πάρουμε σήμερα αφορά μόνο το οχτάμινο αυτό? Τρίτο, πόσοι είναι, κύριε Δήμαρχε? Και αφορά μόνο εργαζομένους στις ανταποδοτικές υπηρεσίες? Και τελευταίο, ο αριθμός τους σήμερα, αυτό σε σύγκριση με τις ανάγκες που έχουμε, έχουμε μια εικόνα, και ποια είναι η σημερινή κατανομή τους? Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τζανάκος. Αφού επισημάνω, θα το αναλύσω μετά, ότι ο κύριος Δήμαρχος ξέρει πολύ καλά, μα πάρα πολύ καλά, αυτή την ιστορία από το παρελθόν του. Θέλω να κάνω τρεις ερωτήσεις. Γιατί στο έγγραφο, και θα αποκτούσε ιδιαίτερη βαρύτητα το εισηγητικό προς εσάς, κυρία Πρόεδρε, άρα προς το Δημοτικό Συμβούλιο του κύριου Δημάρχου, το οποίο είναι μια μισή σειρά, και ζητά ο Δήμαρχος να θέσει σε συζήτηση τη λήψη σχετικής απόφασης. Σχετικής. Γιατί ο κύριος Δήμαρχος δεν παίρνει θέση? Δεν εισηγείται κάτι συγκεκριμένο? Και ποιο είναι το δικαστήριο εκείνο που θα υπολογίσει ακριβώς έγγραφο του Δημάρχου, το οποίο αφενός δεν παίρνει συγκεκριμένη θέση, άρα το ρίχνει σε εμάς το μπαλάκι, και να το πάρουμε εμείς το μπαλάκι, αλλά υπάρχουν άλλα δύο ερωτήματα. Ο κύριος Δήμαρχος είχε υποχρέωση ή υπηρεσίες, δεν έχει σημασία, μαζί με το εισηγητικό, να έχει ονόματα, για τα δικαστήρια ποτέ δεν εξετάζουν στο τσουβάλι πράγματα, είναι συγκεκριμένα ονόματα. Πόσοι είναι, πού δουλεύουν ακριβώς, και βεβαιώσεις όλων των τμήματαρχών και των διευθυντών ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Διαφορετικά, κανένα δικαστήριο πουθενά δεν παίρνει καμία απόφαση όταν είναι χήμα. Και το τρίτο και σημαντικότερο είναι, γιατί φέρνετε σήμερα, ενώ παίξετε ένα παιχνίδι, να το ονομάσουμε σόου, να το ονομάσουμε μαγιά, να το ονομάσουμε ότι πήρατε. Αφήστε να το ονομάσετε στην τοποθέτησή σας, ερώτηση. Γιατί δεν. Μην ενοχλήσετε τόσο πολύ. Ερώτηση, παρακαλώ, δεν ενοχλούμε με τίποτα. Παρακαλώ. Λοιπόν, παρακαλώ να με αφήσετε να κάνω αυτό που ναι, πρέπει. Ναι, ερώτηση. Ο λαός με έχει τάξει εδώ ακριβώς για να σας κάνω αυτό. Όλους ο λαός τους έχει τάξει. Δεν σας έχει τάξει για να μόνο κάνω εσάς αυτό. Ο λαός. Εσάς ναι. Σας έχει τάξει για να διευθύνετε, όχι να προασπίζετε. Παρακαλώ την ερώτηση, κύριε Τζανάκο. Λοιπόν, λέω, αφήστε να τελειώσει λοιπόν. Τους έχετε εντάξει με τη σειρά να παρεμβαίνουν? Παρακαλώ την ερώτηση. Με τη σειρά θα το κάνουν. Την ερώτηση, κύριε Τζανάκο, σας παρακαλώ. Λοιπόν, και λέω, γιατί δεν το κάνατε έγκαιρα ώστε να έχει ουσία, αλλά τρέχατε στα δικαστήρια μόνοι σας,
προφορικά λέγατε πράγματα χωρίς να έχετε ενισχύσει την οπλοθήκη των ανθρώπων αυτών με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και με όλο το πακέτο. Πράγμα που απαιτούσατε και το έκαναν παλιά όλοι οι προηγούμενοι δήμαρχοι. Ευχαριστώ γιατί πολύ. Το κάνετε χήμα. Ο κύριος Τσιμπούκης. Κυρία Πρόεδρε, άκουσα τον κύριο Δήμαρχο ότι κάποιοι από τους εργαζομένους έχουν σταματήσει να εργάζονται. Δεν υπάρχει και νομική εδώ πέρα σήμερα. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω ότι με την απόφασή μας αυτή μπορούν οι εργαζόμενοι να έρθουν τη Δευτέρα για δουλειά. Ό,τι και συμβεί και στη ΔΕΙΑΠ, αν γίνεται. Κυρία Μπίρμπα. Ήθελα ακριβώς πώς είναι οι εργαζόμενοι αυτοί. Έκανε αντίστοιχη ερώτηση ο κύριος Σιγαλός. Αν έχουν εργασιακή σχέση σήμερα, έστω και μέσω της κοινοφελούς, ή έχει λήξει. Και η τρίτη ερώτηση είναι αν από αυτούς τους συναδέλφους εργαζομένους υπάρχει κάποια απόφαση ασφαλιστικών μέτρων υπέρ τους. Ο κύριος Γρηγόρης. Ναι, οι ερωτήσεις οι δικές μου έχουν ήδη ερωτηθεί από άλλους για τον αριθμό των εργαζομένων. Για την αν υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα και έχουν κερδιθεί. Και ένα τρίτο ερώτημα, από τους αριθμό των εργαζομένων, ποιοι μπορούν να μπουν άμεσα ταμείο ανεργίας και σε κάποιους, αν λείπουν κάποιοι μήνες, πόσοι είναι αυτοί. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των ερωτήσεων. Κύριε Δήμαρχε. Το σύνολο των εργαζομένων που ήταν στο οχτάμινο ξεπερνούσε τους 800. 816, πόσοι, 36, ναι, λοιπόν. Από αυτούς, όταν τελείωσε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι το οχτάμινο τελείωσε, οι εργαζόμενοι αυτοί είχαν προσληφθεί μέσω του ΟΑΕΔ και εδώ προσφέραν τις υπηρεσίες τους στις εργασίες. Από αυτούς ένας μεγάλος αριθμός, πάνω από 300, 320 αν δεν κάνω λάθος, προσέφυγαν τμηματικά στα δικαστήρια με δική τους πρωτοβουλία, βρήκανε τους δικηγόρους τους, κάναν τις διαδικασίες και τι ζητήσανε, ζητούσανε να μείνουν στη δουλειά και αυτά από τους δικαστές έγινε ανακοπή στην απόφαση και μπήκανε προσωρινά για μερικούς μήνες. Μία αγωγή, μία από αυτές τις ευθές έφτασε στο δικαστήριο και έγινε πάρθηκε απόφαση η οποία τους απέρριψε και φύγανε από τον Δήμο αυτοί οι εργαζόμενοι. Για το υπόλοιπο κομμάτι αναμένουμε τις αποφάσεις πάλι των δικαστηρίων πάνω σε αυτά τα ζητήματα και είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Εμείς τι κάναμε λοιπόν αυτό? Αυτό το ζητούν οι εργαζόμενοι. Εμείς δεν πάμε, δεν είναι ότι ο Δήμος πήρε την πρωτοβουλία, την πρωτοβουλία την παίρνουν οι εργαζόμενοι. Εμείς θεωρούμε χρέος μας να είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους, διότι το αίτημά τους είναι δίκαιο. Τι κάνουν αυτοί οι εργαζόμενοι? Λέει, προσπαθούν με χίλιους τρόπους, αγωνιστήκανε, μακάρι να βρίσκαμε κυβερνώντες οι οποίοι να τους ακούγανε, να κάνανε δεκτά τα αιτήματά τους. Μακάρι να υπήρχε δουλειά για όλους, οπότε δεν θα υπήρχε καμία ανάγκη να προσφύγουν στα δικαστήρια. Δεν είναι ωραίο πράγμα να τρέχεις και να ψάχνεις και να κλιπαρείς την αγάπη και τη στοργή δικαστών προκειμένου να μπει στη δουλειά. Τίμια πράγματα θέλουν. Μακάρι να υπήρχε και να πηγαίνανε να δουλεύαν όχι μόνο στον Δήμο, να δουλεύαν και στα νοσοκομεία μας που έχουν ανάγκη από προσωπικό, να δουλεύαν και στην εκπαίδευση που έχει ανάγκη από προσωπικό και σε όλους τους χώρους που υπάρχει δυνατότητα να δουλέψουν. Αυτό δεν έγινε και αποφασίσανε να ακολουθήσουν και αυτόν τον δρόμο. Εμείς αυτόν τον δρόμο που επιλέξανε δεν εκφράσαμε τη συμπαράστασή μας και θα την εκφράζουμε με την οποιοδήποτε τρόπο διεκδίκηση να έχουν εργασία. Άρα λοιπόν είμαστε δίπλα τους, όπως είμαστε δίπλα και σε όσους δεν έχουν, διότι έχουμε 35.000 καταγεγραμμένους ανέργους στον ΟΑΕΔ, όπως και πολλούς και πολλές χιλιάδες επαγγελματιών αυτοαπασχολούμενων που δεν μπορούν καν να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας, γιατί δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους
απέναντι σε ταμεία και σε εφορία, όπως ορίζει το σύστημα αυτό. Τι κάναμε εμείς? Το αυτονόητο. Αν θέλετε, κάποιοι δεν τους αρέσει, εμείς κάναμε αυτό το οποίο έλεγε η άποψή μας και η ψυχή μας, να είμαστε δίπλα τους και να πηγαίνουμε όταν πηγαίνε στα δικαστήρια, όχι αντίπαλοι τους για να, για να φύγουνε, αλλά πήγαμε με το πλευρό τους. Τι ζητούσανε? Ζητούσανε να δουλέψουν. Και τι κάναμε εμείς? Λέγαμε, ναι, έχουν δίκιο, έχουν δίκιο ή όχι. Έχουνε. Δουλεύανε, καλύπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, καλύπτανε. Το να ψάχνουν κάποιοι τώρα να βρούνε δικαιολογίες για να μην πάμε κοντά τους, είναι δικαίωμα δικό τους, όταν θα γίνουν δήμαρχοι, να πάνε να κάνουν, να ακολουθήσουν αυτή την πορεία. Εμείς θα ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο και γι' αυτό τόσο εγώ όσο και οι αντιδήμαρχοί μας, όπου βρισκόμαστε και θα παλεύουμε για να έχουν δουλειά όλοι οι εργαζόμενοι και σε αυτή την κατεύθυνση πορευόμαστε. Ωστόσο, άρα λοιπόν, μέχρι τώρα όπου μας χρειαστήκανε και όπου ζητήσαν τη βοήθειά μας, την είχανε μέσα από την καρδιά μας, και το ίδιο έρχονται και σήμερα και τους λέμε πάλι δίπλα σας είμαστε. Γιατί έχουν το δίκιο με το μέρος τους. Ένα άδικο σύστημα τους κρατά έξω από την εργασία. Και δεν θα καθίσουμε τώρα να τους ξεψυρίσουμε γιατί εσύ, γιατί ο άλλος, γιατί κάποιοι θέλουν να φέρουν αντίθεση μέσα στους εργαζόμενους με τη συνηθισμένη λογική του ζυζάνιου που πρέπει να διασπάσει τους εργαζόμενους, γιατί αυτοί κάναν δικαστήρια και εσύ δεν έκανες, γιατί αυτοί μπήκαν και οι άλλοι δεν μπήκανε, γιατί εσύ ήσουν στο οχτάμινο και προχώρησες και εσύ δεν ήσουν, και να ρίξουμε μέσα στο σώμα αυτών που βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο και που είναι βιοπαλαιστές που παλεύουν να έχουν ρεύμα και οτιδήποτε, κάποιοι να ψάχνουν να βρούμε αντιθέσεις ή να αναζωοπυρώσουμε αντιθέσεις. Εσύ δουλεύεις, εγώ δεν δουλεύω, γιατί εσύ και όχι ο άλλος. Εμείς τα ξεπερνούμε αυτά, κάνουν ένα αγώνα και λέμε θα πάμε δίπλα τους. Και λέμε θα πάμε δίπλα τους και γι' αυτό λέμε ότι να υιοθετήσουμε. Τι θα υιοθετήσουμε? Αυτό που μας προτείνουν. Είναι δική τους επεξεργασία, δικό τους τρόπος που το θέλουν. Και αν αυτό τους εξυπηρετεί, εμείς δεν έχουμε να αλλάξουμε ούτε και από αυτό που μας ζητούν. Αυτό θέλουν και σας το διάβασα στην αρχή και αυτή είναι η εισήγησή μου. Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν, με όσους θα συμφωνήσουν, αποφασίζει και λέμε το κομμάτι το οποίο ζητούν να ψηφίσουμε. Και το διάβασα. Πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι σήμερα έρχονται εδώ πέρα και μας κάνουν αυτό το αίτημα? Είναι 182, αν πάρουμε τον τελικό αριθμό. Αν υπάρχουν κάποιοι που ζητήκαν 3-4, δεν βλέπω εδώ πέρα. Αλλά δεν είναι αυτό. Σημασία έχει. Υπάρχει λίστα στη γραμματεία. Όσοι θέλετε να πάρετε το αίτημα των ετούντων, είναι στη γραμματεία. Όσοι θέλετε μπορείτε να το πάρετε. Αυτοί θέλουν να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Προχωρούν και εμείς δεν έχουμε παρά να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας. Είναι άνθρωποι σε αγωνία. Και λέμε ότι μαζί σας να πάνε να διεκδικήσουν. Μπορούμε εμείς να τους προσλάβουμε? Όχι, δεν μπορούμε να τους προσλάβουμε. Γνωρίζετε ότι ο Δήμος πλέον, αυτό που κάποιοι, που εμείς το λέμε τοπική διοίκηση και κάποιοι το λένε τοπική αυτοδιοίκηση που δεν ισχύει, ότι είμαστε πλέον μια κρατική υπηρεσία. Δεν υπάρχει ούτε δήμαρχος που αποφασίζει, ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε να προσλάβουμε, ούτε όχι, διότι και να πάρεις δεν πρόκειται να πληρωθεί. Πρέπει να γίνει αυτό με έγκριση των κυβερνήσεων και αυτό είναι που ζει σήμερα όλη η χώρα μας και όχι μόνο των κυβερνήσεων, είναι αυτών που θεωρούν τις ανάγκες του λαού μας κόστος, που θεωρούν τους εργαζόμενους έξοδο και γι' αυτό δεν προχωρά πλέον τίποτα, δεν γίνονται προσλήψεις και γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση και εμείς λοιπόν λέμε ότι ναι, αφού δεν μπορούμε να προσλάβουμε και οι εργαζόμενοι διεκδικούν έστω δικαστικά να έρθουν στο Δήμο, τους έχουμε ανάγκη. Όταν ήσαν εδώ απέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο τη συνεισφορά τους, τη δύναμή τους, την ικανότητά τους, την ψυχή τους, γιατί και με τα λίγα χρήματα που παίρνουν και με τις άδικες εργασιακές σχέσεις που υπάρχουν, συμβάλανε καταλαβαίνοντας ότι αγωνίζονται για τον ίδιο το λαό. Άρα λοιπόν εγώ ξαναεπαναλαμβάνω να γίνει δεκτό το αίτημα των 182 ετούντων, όσοι είναι τέλος πάντων, αν είναι λίγο λιγότεροι. Θα μας διευκρινίσουν και οι εργαζόμενοι. Δεν είναι το θέμα. Εξάλλου υπάρχει εκπρόσωπος των εργαζομένων που θα μας ζητήσει. Και η πρόταση δική μου είναι
να υιοθετηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο για να διευκολυνθούν στις περαιτέρω προσπάθειές τους στα δικαστήρια που κάνουν τον αγώνα τους. Είναι πολύ καθαρά. Όσοι δεν μπορούν, δεν θέλουν, θέλουν να δημιουργήσουν γύρω του άλλα πράγματα, είναι άλλο θέμα. Το θέμα είναι με την κοινή, με τον κοινό νου, πεντακάθαρο και κατανοητό.